Ο Κώστας Γιάστας βρίσκεται με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Λάρισας, τον κύριο Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, και τους δίνω το λόγο για να μας περιγράψουν τι συμβαίνει στην αγορά. Καλημέρα και στους δυο σας. Γιάννη, καλημέρα. Με συγχωρείτε, δεν έχω επιστροφή, οπότε θα αναγκαστούμε να κάνουμε την κουβέντα έτσι. Mm-hmm. Αν κατά τη διάρκεια μπορείτε κοντρόλα με καλέσει ξανά. Λοιπόν, βρισκόμαστε, καλημέρα σε όλους. Βρισκόμαστε εδώ στα γραφεία του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Λάρισας, του Μπάμπη του Παπαδόπουλου, ενός ανθρώπου ο οποίος επανεκλέχθηκε πριν από λίγο διάστημα και είναι... Έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές είναι πρόεδρος. Είναι, μετά από 7 χρόνια συνεχίζει να είναι στον προεδρικό θρόκο και τώρα πάμε για τα 10, πρόεδρε, γιατί η θητεία σας είναι τριετίας. Βεβαίως. Καλημέρα καταρχήν σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα να πω ότι τελευταία που γίνανε οι εκλογές του Εμπορικού Συλλόγου, αυτό που κέρδισε ήταν ο εμπορικός κόσμος, γιατί είχαμε το φαινόμενο το οποίο ψήφισαν 1.500 περίπου συνάδελφοι, το οποίο καταδεικνύει ότι θέλουν να έχουν μια εκπροσώπηση από τον φορέα τους δυνατή. Εξού και η επανεκλογή, να το πω έτσι, του συνδυασμού που ηγούμε. Από εκεί και πέρα ήταν πανελλαδικό ρεκόρ. Να φανταστούμε ότι δεν υπήρχε τόσοι ψηφίσαντες σε όλη την Ελλάδα, δεν υπήρχαν ποτέ. Σε πραγματικό αριθμό πόσοι ήταν πάνω από 1.500. 1.480. Πολύ μεγάλος ο αριθμός. Ήταν πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, πραγματικά, για έναν εμπορικό σύλλογο που δείχνει ότι είμαστε η μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, χερσαία εννοώντας, δεν έχει θάλασσα, και είναι από τις μεγαλύτερες και δυνατότερες αγορές στην Ελλάδα. Αυτό σίγουρα έχει τα καλά της, έχει και τα άσχημά της. Το καλό βέβαια είναι ότι υπάρχει κόσμο στην πόλη, ψωνίζουν στα καταστήματα της πόλης, δεν είναι τόσο αποκέντρωση όσο υπάρχουν στις πιο επαρχιακές πόλεις. Σίγουρα βέβαια δεν λείπουν και τα προβλήματα. Αυτό που είδαμε τουλάχιστον την περίοδο του καλοκαιριού με τις εκτόσεις είναι ότι δεν υπήρχε αυτή η δουλειά που θα περιμέναμε να υπάρχει για να βγουν όλα τα έξοδα, γιατί συνήθως το καλοκαίρι ξεστοκάρεις το εμπόρευμα, το οποίο πρέπει να δώσεις σε μια καλύτερη τιμή για να μπορέσεις να πάρεις το εμπόρευμα το χειμερινό και το φθινοπωρινό. Σίγουρα αυτό δεν είναι εγκατέστητα δυνατό, αλλά βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν έχει αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να διαθέσει στην αγορά. Και πόσο τα έχει άλλωστε, εφόσον η ακρίβεια έχει πλήξει όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας. Δυστυχώς ο πληθωρισμός μας πήρε όλο το ποσό το οποίο ήταν για την αγορά. Βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι στο νοικοκυριό, στο σπίτι μας, ότι δεν περισσεύει κάτι από τα αναλυστικά έξοδα του σπιτιού ή της επιχείρησης, ούτως ώστε να πάει στην κατανάλωση. Αυτό βέβαια βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει προς το παρόν. Βλέπουμε ακόμα και την ενέργεια πάλι να μας χτυπάει την πόρτα, που δεν σταμάτησε ποτέ βέβαια. Απλά βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν πρέπουν. Βλέπουμε για τη Λάρισα ένα παζάρι το οποίο απομυζεί όλο το ποσό για ένα χρονικό διάστημα που είναι μεγάλος ο μήνας του Σεπτέμβρης και δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά πάντως έχετε τέτοια άποψη, παρά το γεγονός ότι φέτος δεν την εκφράσατε με κάποια ανακοίνωση, αλλά παραμένει έτσι, η άποψή σας αυτή είναι απέναντι στο παζάρι. Γιατί... Τα είπαμε στο Δήμαρχο Κατηδίαν, το ότι η Λάρισα είναι μια μεγάλη πόλη και ότι πρέπει να είμαστε υπέρμαχοι του παζαριού. Νομίζω ότι μπορεί να καθιστεί το παζάρι απλά με διαφορετική μορφή. Δεν χρειάζεται να είναι όλο αυτό το συνοθήλευμα όχι ανθρώπων μόνο και παρεμπορίου, γιατί πράγματα και θαύματα γίνονται μέσα σε αυτό το παζάρι, τα οποία δεν είμαστε εμείς υπέρ αυτό το κομμάτι. Να είναι η Λάρισα, να είναι υπέρμαχη ενός παζαριού το οποίο είναι αναχρονιστικό, θα έλεγα. Και να βασίζεται στο παρεμπόριο σε μεγάλο βαθμό και ούτε εσείς είστε σε θέση για να μπορείτε να πάτε να ελέγχετε για το αν είναι νόμιμο ή όχι. Αν μείνουμε λίγο στο καλοκαίρι που έφυγε, από πλευράς κόσμου και κινητικότητας, πώς το χαρακτηρίζετε εν συγκρίση με τα προηγούμενα χρόνια? Ο κόσμος υπήρχε. Όπως και πάντα η Λάρισα ανέκαθεν έχει την επισκεψιμότητα. Αλλά δυστυχώς μένουμε στα τελευταία χρόνια μόνο στην επισκεψιμότητα. Δηλαδή το μέσος όρος απόδειξης από πέρυσι έως φέτος αλλάζει. Κάθε χρόνο αλλάζει. Δηλαδή υπήρχε επισκεψιμότητα, υπήρχε κόσμος στην αγορά και το καλοκαίρι. Απλά δεν υπήρχε ο τζίρος, ο κατάλληλος, ώστε να μπορέσει να αυξήσει το ταμείο. Εννοώντας ότι ο μέσος όρος απόδειξης ήταν πιο λίγο από πέρυσι. Αυτή ήταν η διαφορά.
Ναι. Δεν είναι θέμα του κόσμου, είναι θέμα ότι δεν διέθεσε το ποσό το οποίο θα πρέπει. Τι σκεφτόμαστε για το χειμώνα, γιατί μπαίνουμε σιγά σιγά, αρχίζει και ο καιρός να γίνεται διαφορετικός, θα αυξηθούν και τα έξοδα, αν μη τι άλλο. Είναι κάτι που σας προβληματίζει στο υφέτινη έναρξη του χειμώνα? Μας προβληματίζει καθημερινά το κόστος διαβίωσης μιας επιχείρησης, η οποία αυξάνει καθημερινά. Λίγο με τη διασύνδεση των POS, των ταμιακών μηχανών που αλλάξαμε, η ενέργεια, η ακρίβεια, όλο αυτό το κομμάτι είναι ένα συνοθήλευμα προβλημάτων, των οποίων δεν πρόκειται να μας αφήσει το χειμώνα. Συν το χειμώνα μπαίνει και η θέρμανση, συν το ότι ο κόσμος κλείνεται γιατί δεν βγαίνει περισσότερο το χειμώνα. Όλο αυτό το κομμάτι είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο θα έλεγα ότι δεν θα είναι τόσο καλό, περιμένοντας δηλαδή, κυλώντας προς τα Χριστούγεννα. Γιατί τα Χριστούγεννα αλλάζει η ψυχολογία, αλλάζουν όλα. Είναι καιρός για ψώνια, έτσι, και μπαίνουμε σε άλλο mood. Όσον αφορά στο κομμάτι της διασύνδεσης, είναι κάτι το οποίο έχει αποτελέσει εμπόδιο στην λειτουργία των καταστημάτων? Εντάξει, περισσότερο στην εστίαση, να φανταστώ. Περισσότερο στην εστίαση αυτή τη στιγμή, αν και πήρε μια παράταση, αλλά και πάλι υπήρχαν τα προβλήματα τα οποία έπρεπε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να αλλάξουν τα πάντα. Κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα, σωστά είναι αυτά που κάνουμε, απλά γίνονται τόσο άμεσα και τόσο πρόχειρα, θα το έλεγα, ούτως ώστε δεν μπορείς να αλλάξεις μέσα σε ένα μήνα 18.000 επιχειρήσεις που βρίσκονται στη Λάρισα να αλλάξουν τα πάντα ή σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι θα ήθελε λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί και το ίντερνετ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο όσο το θεωρούμε δεδομένο. Ναι. Τα POS πέφτουν, δεν έχει καλή διασύνδεση. Λίγο με τις τράπεζες, μέχρι να κουμποθούν όλα αυτά τα πράγματα, πέρασε ένα χρονικό διάστημα το οποίο ήταν αγχώδες και για τα καταστήματα και για τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Έχω την αίσθηση πάντως πως ένα διαχρονικό πρόβλημα της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο φαίνεται να παγιώνεται ως ζήτημα, όχι μόνο στο δικό σας τον κλάδο, αλλά γενικότερα σε όλους, ακόμα και στον κατασκευαστικό, είναι η έλλειψη του προσωπικού. Δύσκολα τα καταστήματα και οι εταιρείες ψάχνουν προσωπικό και δεν βρίσκουν. Πού πιστεύετε ότι εντοπίζεται η πηγή του προβλήματος και πώς μπορεί να δοθεί μια λύση? Σίγουρα οι νέοι άνθρωποι, τουλάχιστον τα παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει, δεν θέλουν να πάνε σε μια δουλειά η οποία είναι κατώτερη. Σίγουρα ίσως βρίσκουν κάποιες άλλες λύσεις οι οποίες για μας δεν αρέσει. Πάντως γενικότερα βλέπουμε ότι σε πολλούς κλάδους, δεν είναι μόνο στο εμπόριο, σε πολλούς κλάδους υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Πού μπορούμε να φανταστούμε το καλοκαίρι είναι ακόμα χειρότερα, γιατί βγαίνει και η σεζόν. Δεν πηγαίνουν σε ζώνη στα νησιά, οπότε υπάρχει περισσότερη έλλειψη. Έλλειψη εδώ πέρα στα... στην χώρα Ελλάδα. Οπότε είναι δύσκολο το κομμάτι αυτό και το πώς θα αλλάξει νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είστε χρόνια στο χώρο της αγοράς, στο χώρο του κέντρου της πόλης. Πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και τι βλέπουμε να έρχεται διαφορετικό? Βλέπουμε περισσότερες αλυσίδες ή το αντίθετο, να βλέπουμε ανθρώπους να επιχειρούν κατά μόνας και να προσπαθούν να επιβιώσουν και να δημιουργήσουν? Θα παρακαλούσα το κοντρόλ να με ξανακαλέσει, γιατί έπεσε η γραμμή λόγω του κακού σήματος. Θα έλεγα και τα δύο. Υπάρχουν και αλυσίδες, ούτως ή άλλως οι αλυσίδες παγκόσμιες υπάρχουν στη Λάρισα. Υπάρχουν και καταστήματα τα οποία είναι franchise σε όλη την Ελλάδα, όπως υπάρχουν και μεμονωμένες επιχειρήσεις. Το θέμα είναι ότι η διαφορά ανάμεσα στο άνοιγμα-κλείσιμο, δηλαδή η ισοσκέληση που υπάρχει ανάμεσα στο κλείσιμο και το άνοιγμα των καταστημάτων μέσω του επιμελητηρίου, ποτέ δεν ήταν λιγότερες επιχειρήσεις που κλείνανε. Ήταν πάντα παραπάνω οι επιχειρήσεις που ανοίγανε. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Δεν σημαίνει ότι έχουμε καλό εμπόριο. Το να κλείσει μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί με υποδήματα στη Λάρισα εδώ και 40 ετών και να ανοίξει μια εστίαση στο τέρμα της οδού Βόλου, δεν σημαίνει ότι αυτά δύο είναι το ίδιο. Αν τα συγκρίνουμε, γιατί συγκρίνουμε και την ποιότητα αυτού που κλείνει και αυτού που ανοίγει. Έτσι, απλά πέφτει σιγά σιγά η ποιότητα του εμπορίου στην πόλη μας χρόνο με το χρόνο. Σίγουρα η επιχειρηματικότητα δεν σταματάει ποτέ. Έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι τι επιχειρηματικότητα έχουμε και τι θέλουμε να έχουμε σε αυτή την πόλη. Γι' αυτό μέσα στο επιμελητηρίο θα γίνει μια, με την καινούργια, να το πω έτσι, προεδρική αρχή. Ποιος θα είναι δεν ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, μετά τα Χριστούγεννα το έχουμε συζητήσει. Οπότε οι εκλογές είναι τέλη του Δεκέμβρη. Αρχές Δεκέμβρη. Μέσα Δεκέμβρη είναι. 12, 13 και 14 Δεκέμβρη. Θα γίνει μια
ένας χάρτης, να το πω έτσι, του εμπόριου. Το τι εμπόριο έχουμε στη Λάρισα και το τι θέλουμε να έχουμε στη Λάρισα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και από το επιμελητήριο, αυτά είναι συζητήσεις των τελευταίων, τελευταίο καιρό, το οποίο θα έλεγα ότι θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ένας νέος θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα. Το πού θα το ανοίξει και γιατί να το ανοίξει, για να μην χάνονται τα χρήματα. Να μην βλέπουμε ανοίγουν και μέσα σε 1-1,5 χρόνο αντέχουν, δεν αντέχουν, ξανακλίνουν. Ή βλέπουμε πολλά καταστήματα τα οποία αλλάζουν χέρια, τα οποία δεν φαίνονται. Βλέπουμε στην αγορά ότι δεν κλείνει και όμως έχει αλλάξει χέρια 2 ή 3 φορές. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι θα θέλει παραπάνω βοήθεια. Ο κάθε νέος, ο κάθε άνθρωπος ο οποίος θα θέλει να κάνει μια επιχείρηση, θα πρέπει να έχει τη βοήθεια του επιμελητηρίου, γιατί σαν εμπορικό σύλλογο εμείς είμαστε χαρακτήρας ο οποίος είναι συνδικαλιστικός. Ο εμπορικός σύλλογος. Το επιμελητήριο είναι συμβουλευτικός χαρακτήρας γιατί είναι δημόσιο. Επί της ουσίας, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, Πρόεδρε, θα είναι μια μορφή καθοδήγησης και βοήθεια, ένα χέρι βοηθείας πριν ανοίξει κάποιος να πάρει λιγότερο ρίσκο από ό,τι θα έπαιρνε αν άνοιγε στα τυφλά. Ναι, ήμουνα προημερών στην παρουσίαση του κύριου Παπαλέξη, ενός εκ των υποψηφίων, και κράτησα αυτό ακριβώς που λέτε εσείς, το γεγονός ότι θα αποτελέσει και ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα πλέον μαζί ο συνδετικός Κρίκος μαζί με το εμπορικό σύλλογο για τους νέους ανθρώπους. Είναι δική μας πρωτοβουλία, γιατί από το 2017 που εξελέγει πρώτη φορά προσπαθήσαμε να το κάνουμε πράξη όλο αυτό το κομμάτι, αλλά δεν γίνεται γιατί είναι κάτι το οποίο μεγαλώνει συνεχώς. Τι εννοώ? Κάθε μήνα κάποιος θα κτίσει, κάποιος θα ανοίξει, αυτό θέλει παρακολούθηση. Δεν είναι απλά. Η δουλειά του εμπορικού συλλόγου είναι τόσο λίγο που δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι το επιμελητήριο με μια βάση δεδομένων. Θα μπορούσε να γίνει μια γεωβάση εμπορική. Το τι εμπόριο έχουμε και πού το έχουμε. Όταν δεν ξέρουμε το τι εμπόριο έχουμε στην πόλη μας, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι θα πρέπει να καταστεί. Να μας προβληματίσει και να επενδύσουμε σε αυτό. Να καταστεί δυνατό το τι ξέρουμε. Έχουμε. Αυτό είναι 100 καταστήματα. Το άλλο επάγγελμα είναι 30 καταστήματα. Το άλλο, όπως ώστε να κατευθύνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι, σε ποιο επάγγελμα θα πάνε, για να μην χάσουν τα χρήματά τους και να είναι και αυτοί πιο άνετοι. Πάντως είναι σημείο των καιρών το γεγονός ότι ο κόσμος βιάζεται να φτάσει στην επιτυχία και στο κέρδος και στα χρήματα. Όχι μόνο στο δικό σας, στον κλάδο, αλλά γενικότερα. Θεωρώ ότι βλέπουν οι περισσότεροι ένα κομμάτι από την επιτυχία του άλλου και πάνε να το κατακτήσουν χωρίς να γνωρίζουν τι κρύβεται κάτω από την κορυφή της πυραμίδας, που είναι ένα ολόκληρο παγόβουνο. Και υπάρχει πολλή προσπάθεια, πολλή αποτυχία, πολλές μεγάλες περίοδους από αποτυχίες και προβληματισμούς. Άρα είναι και ένα χαρακτηριστικό της εποχής, έτσι. Ναι, σίγουρα είναι χαρακτηριστικό της εποχής και των νέων. Όλοι θέλουν το εύκολο κέρδος και το γρήγορο κέρδος, θα έλεγα. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι μόνο η σκληρή δουλειά μπορεί να σου αποφέρει αυτό που θέλεις πρώτα σαν άνθρωπος και μετά σαν χρήματα. Ωραία, αυτό κρατάμε ως συμβουλή. Έτσι, στο φινάλε της συζήτησης, τουλάχιστον από πλευράς μου, εγώ για το γεγονός ότι δεν έχω επιστροφή, θα παρακαλούσα τον Γιάννη τον Γιαννακόπουλο, άμα θέλει να μπει στη συζήτηση, να απευθύνει το ερώτημα προς τον πρόεδρο που πιθανώς να έχει. Εγώ δεν θα ακούω, οπότε απλά θα συμμετέχω εδώ. Ελπίζουμε να μας ακούει ο πρόεδρος. Καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Σας ακούω. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτό είναι παρήγορο. Εάν επιχειρήσουμε μια γρήγορη σύγκριση, όχι με στοιχεία, αλλά με την βάση την εμπειρία σας, της αντίστοιχης εποχής πέρυσι, δηλαδή πέρυσι τον Οκτώβριο, σε σχέση με φέτος τον Οκτώβριο, θα λέγατε τα πράγματα είναι καλύτερα ή χειρότερα για τον εμπορικό κόσμο της πόλης? Θα έλεγα ότι είναι χειρότερα, γιατί κάναμε μια έρευνα, μια πρόχειρη έρευνα στο τέλος των εκτόσεων, δηλαδή στο τέλος του Αυγούστου, και αυτό που είδαμε είναι ότι ένα 80% των καταστημάτων ήταν σχεδόν στα ίδια και ένα 20% ήταν κάτω. Δηλαδή ήταν ένα 2% ήταν το οποίο είχε ανέβει από πέρυσι. Οπότε αυτό καταδεικνύει ότι σίγουρα δεν πάμε σε μια καλή εποχή. Σίγουρα αλλάζει το εμπόριο. Αν μου πεις, πάντα αλλάζει το εμπόριο. Κάθε 15 χρόνια με 20 αλλάζει όλο το όρο της ιστορίας και του εμπορίου αλλά και της ζωής μας. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι το περιμένουμε, αλλά γίνεται με βίαιο τρόπο. Όπως είπα, ακόμα και το διαδικτυακό κομμάτι, η διασύνδεση των καταστημάτων και η ψηφιακή αναβάθμιση όλων των καταστημάτων δεν είναι σε όλους το ίδιο. Δεν μπορεί και ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυτοαπασχολούμενος στα 60 του να μάθει σήμερα όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν γύρω από το εμπόριο. Ενώ διαδικτυακά. Ναι, σίγουρα δεν μπορούν να ακολουθήσουν όλοι. Αλλά
χωρίς να ακολουθήσεις όμως την εποχή σήμερα, δυστυχώς θα σε πετάξει απ' έξω. Εάν δεν ανέβουμε στο τρένο τώρα, αυτή τη στιγμή, όλοι, δυστυχώς κάποιοι θα μείνουν στο σταθμό. Γι' αυτό πρέπει συνεχώς να υπάρχει προσπάθεια. Συνεχώς ο έμπορος ήταν από τη φύση του άνθρωπος, ο οποίος είναι ψαγμένος, θα έλεγα, γιατί αυτός είναι που βγαίνει σε εκθέσεις, αυτός είναι που ψάχνει να βρει για το κατάστημά του. Γιατί είναι μοιραία ότι αν δεν δουλέψεις, δεν μπορείς να και δεν φέρεις κάτι το οποίο θα πρέπει να αρέσει στον κόσμο, δεν πρόκειται να έχεις δουλειά. Οπότε πάντα προσπαθείς. Οπότε ο έμπορος μοιραία είναι σε αυτή την κατηγορία. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαδόπουλε. Αυτή η απόφαση για φορολόγηση οριζόντια των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση το τεκμαρτό εισόδημα έχει προκαλέσει επιπτώσεις στον εμπορικό κόσμο της πόλης. Είναι το κυρασάκι στην τούρτα, κύριε Γιαννακόπουλε. Δηλαδή το τεκμαρτό, να γυρίσουμε πόσα χρόνια πίσω, 30. Αναγνωστικούς νόμους υπήρχαν παλαιότερα, το οποίο δεν υπήρχε όχι καμία σχέση με το κράτος που υπάρχει σήμερα ψηφιακά. Όταν σήμερα με ένα κλικ μπορεί να ελέγξει τα πάντα από το τραπεζικό μου λογαριασμό μέχρι και το τι έχω φάει χθες, νομίζω ότι σε αυτή την εποχή να βάζει τεκμαρτό μετά από 30 χρόνια στον έμπορο, τον οποίο έχει εμπόρευμα, έχει αποδεδειγμένα αγοράσει αυτό το εμπόρευμα και αποδεδειγμένα ψηφιακά μπορεί να το ελέγξει από παντού το τι αγόρασε και τι πούλησε. Νομίζω πως είναι άδικο και είναι το κερασάκι το οποίο θα δούμε πάρα πολλά καταστήματα να μην μπορέσουν να τα καταφέρουν. Γιατί αν μη τι άλλο, ακόμα και το 3.500 το οποίο είναι το τεκμαρτό, το λιγότερο που υπάρχει σε έναν εμπορό, δυστυχώς θα το ρίξει πίσω και θα είναι τροχοπέδι για την ανάπτυξή του. Yeah. Εδώ με τα βίας κάποια καταστήματα βγάζουν τα έξοδα. Ήρθε και αυτό το οποίο είναι, το ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο είναι τρελό για τον έμπορα. Θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει τεκμαρτό, αλλά δεν έχουμε κανένα αφορολόγητο. Δεν μπορεί χωρίς αφορολόγητο να βάζει και τεκμαρτό. Είμαστε πολίτες τελευταίας διαλογής. Αν είναι δυνατόν. Φτάνουμε μετά από τόσα χρόνια, ενώ έχουμε βάλει πλάτη και στον COVID, έχουμε βάλει πλάτη παντού, ό,τι μας έχει ζητηθεί το έχουμε κάνει, γιατί είμαστε στεγασμένοι, μπορώ να επαναλαμβάνω, και οποιαδήποτε στιγμή έξω από την πόρτα μας μπορεί να μας ελέγξει οποιοδήποτε και διαδικτυακά. Αλλά αυτό το κομμάτι νομίζω πως είναι άδικο προς τους συναδέλφους μου. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Και τον Κώστα Γιάστα που δεν μας ακούει και τον Μπάμπη Παπαδόπουλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και καλό κουράγιο από εδώ και πέρα.